Επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε από ένα θέμα επικαιρότητας, δεν είναι και ακριβώς επικαιρότητα. Φαίνεται ότι είναι τα πραγματικά χαρτογράφητα νερά που λέγαμε 2 χρόνια τώρα. Το περιβόητο Brexit. Είχαμε χθες μία ακόμα παράταση της ημερομηνίας. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Κύριε Καφαντάρ, να ξεκινήσω από εσάς. Εμείς έχουμε την εκτίμηση ότι η όποια πολεμική γίνεται στην Αγγλία από ένα κομμάτι της αστικής τάξης της Αγγλίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με συμφέροντα του συγκεκριμένου τμήματος των επιχειρηματικών ομίλων της Αγγλίας. Οι οποίοι θέλουν να είναι εκτός. Βεβαίως. Άλλωστε και για μας, ένα κομμάτι των επιχειρηματιών και στην Ελλάδα, το να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει κέρδη. Του συμφέρει, λέτε. Φυσικά. Mm-hmm. Για ένα τμήμα. Δεν λέω ότι σε ένα καπιταλιστικό κράτος το να μην ανήκει σε μια καπιταλιστική ένωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά συμφέρει, αλλά ένα τμήμα πάντα υπάρχει που θα έχει κέρδος. Θεωρείτε ότι δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή όλες αυτές τις συνεχείς αναβολές, μια πρωτοφανής πολιτική κρίση για τα δεδομένα της Βρετανίας? Να σας πω, η δική μας θέση είναι η εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν είναι ένωση των λαών, είναι ένωση των επιχειρηματικών ομίλων της Ευρώπης, έτσι, των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συμβαίνει από την αρχή, από την ίδρυσή της, γι' αυτό έγινε, για να είναι ισχυρή η επιχειρηματική όμιλη απέναντι στον ανταγωνισμό το διεθνή με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα όπως είναι η Κίνα, η Ρωσία, δυνάμεις μεγάλες. Επομένως, αυτό λόγω των αντιφάσεων που έχει το σύστημα, λόγω της αντιπαλότητας που έχουν μεταξύ τους, δεν μπορεί να έχει μακρύ μέλλον. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καμιά ένωση τέτοια, γιατί οι συμμαχίες είναι προσωρινές. Άρα αυτά δείχνει αντοχή. Δείχνει αντοχή αναγκαστικά, όσο μπορεί, εν πάση περιπτώσει. Εσείς θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έχει μέλλον, ανεξάρτητα από την πρόβλεψη που μόλις είπατε ότι δεν έχει μέλλον? Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να έχει μέλλον η Ευρωπαϊκή Προφανώς. Ένωση? Δεν πρέπει. Προφανώς, και αυτό οι λαοί της Ευρώπης θα πρέπει να το ανατρέψουν, διότι η ένωση αυτή είναι απέναντι στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης. Μάλιστα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό που λέγεται ευρωσκεπτικισμός. Γιατί αυτό δεν σημαίνει καθόλου μια επαναστατική τάση των λαών να ανατρέψουν τα δεσμά τους από τους εκμεταλλευτές τους, όπως εμείς λέμε. Συγκεντρώνει μια αντίδραση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντά τους. Έχει ακροδεξιά στοιχεία, έχει... Αυτό ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω και συμπληρωματικά, αν θέλετε, σε αυτό που λέτε και να μιλήσει και ο Θανάσης αυτό έτσι όπως ανοίγει η βεντάλια της κουβέντας. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό ρεύμα ακροδεξιών. Χρησιμοποιώ τον όρο που είναι mainstream αυτή τη στιγμή. Αυτός χρησιμοποιείται και στον ευρωπαϊκό και το διεθνή. Αυτό είναι. Ακροδεξιών λαϊκιστών, οι οποίοι επιδιώκουν, επιθυμούν τη διάλυση της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα του Ορμπάν, ο τρόπος με τον οποίο κινείται, ο Σαλβίνι με την περιβόητη συνάντηση τη Δευτέρα στο Μιλάνο των ακροδεξιών όλης της Ευρώπης, η Λεπέν που μας έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια και εμφανίζει αντοχή, και φυσικά σε εμάς εδώ η Χρυσή Αυγή που είναι η χειρότερη μορφή, ακριβώς νεοναζί. Αναρωτιέμαι αν σε όλα αυτά τα οποία λένε για τη διάλυση της Ευρώπης, αισθάνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί, ή αισθάνεται ότι έχει ενδεχομένως και ένα βαθμό σύγκλησης, ή νιώθετε ότι μπορεί να προκύψει μία σύγχυση σε ό,τι αφορά στις δικές σας θέσεις και αυτά που εκφράζουν αυτοί? Καθόλου. Πρέπει να θυμίσω ότι το ναζισμό το τζάκισε η Σοβιετική Ένωση με 25 εκατομμύρια νεκρούς. Και είναι εδώ και χρόνια... Οι σύμμαχοι. Ποιοι σύμμαχοι?
Ναι, μην πάμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν λέω ότι ήταν η μόνη που πολέμησε τους Ναζί. Λέω όμως ότι οι θυσίες και οι εκατομμύρια νεκροί της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ο καθοριστικός λόγος που τσακίστηκε ο ναζισμός στην Ευρώπη. Το λέω γιατί η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξίσωση ναζισμού-κομμουνισμού. Επίσημη πολιτική και επίσημες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να πούμε επίσης, να αναδείξουμε τι είναι ο φασισμός. Ο φασισμός δεν είναι ένα ανεξάρτητο αρρωστημένο κίνημα μέσα σε εισαγωγικά κάποιων νοσηρών ανθρώπων. Είναι γέννημα θρέμα του καπιταλισμού που στα δύσκολα του το βγάζουν μπροστά ως τον τρόμο των κινημάτων των εργαζόμενων για να μπορέσει εκ του ασφαλούς να συνεχίσει την πορεία του. Επομένως, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι βολεύει πάρα πολύ αυτό που λέμε εμείς την εξουσία των ομίλων και τον καπιταλισμό, η αναγέννηση του φασισμού. Θανάση, είπαμε ότι μπορεί να παρέμβεις, να κάνετε μεταξύ σας. Όχι, να ολοκληρώσει. Νομίζω ολοκλήρωση, κύριε. Άρα, μην κλείνουμε τα μάτια. Βλέπουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις, καταρχήν βλέπουμε ότι η υποτιθέμενη αριστερά συνεργάστηκε με ακροδεξιούς. Εννοείται, φυσικά, συγκυβέρνησε με ακροδεξιούς. Τα αστικά κόμματα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να συνεργαστούν με οτιδήποτε εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή τα συμφέροντα των ομίλων της κάθε χώρας. Τη σκοπιμότητα της διακυβέρνησης. Τη σκοπιμότητα της διακυβέρνησης για τον έλεγχο της κοινωνίας. Έτσι, γιατί σας θυμίζω ότι ο μεγάλος εχθρός της Χρυσής Αυγής δεν ήταν κανένας άλλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εμείς δεχτήκαμε όλη την πολεμική, στους λόγους τους εμείς ήμασταν ο μεγάλος εχθρός. Σε μας κάνανε επιθέσεις, άνοιξαν το κεφάλι των συντρόφων, τα κεφάλια των συντρόφων σε επιθέσεις που έκανε εγκληματική οργάνωση συγκεκριμένη. Και μετανάστες και πρόσφυγες. Φυσικά, μιλάω ως πολιτική δύναμη. Δεν εννοώ ότι οι μετανάστες βγήκαν απ' έξω, ως πολιτική δύναμη εννοώ το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι κομμουνιστές. Είναι διαφορετικό το θέμα της Ελλάδας. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που. Ο φασισμός είναι ίδιος πάντως. Η Χρυσή Αυγή είναι πιο φασίστες από το Σαλβίνι, από τη Λεπέν. Υπάρχει μια διαφορά. Γι' αυτό και επειδή ξέφυγαν πολύ φανερά, νομίζω ότι. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο αυτό που λες οι κυβερνήσεις. Από το να τους πάνε στα δικαστήρια. Γιατί οι κυβερνήσεις, κακά τα ψέματα, καμιά δικαιοσύνη στον αστικό κόσμο δεν είναι ανεξάρτητη. Ούτε ήταν εγώ ποτέ. Δεν συμφωνώ, αλλά. Ναι, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι μη μένουμε μόνο στην Χρυσή Αυγή. Αυτό που έχει σημασία να ακούσει, νομίζω, ο κόσμος από τη δική μας πλευρά είναι ότι, ξέρετε, ο φασισμός, ο εθνικισμός, τα πιο επικίνδυνα στοιχεία στη συνείδηση του κόσμου καιροφυλακτούν να εμφανιστούν όχι μόνο μέσω Χρυσής Αυγής. Προφανώς και σε mainstream κόμματα εννοείται. Πέρα από αυτό. Mainstream είχε ξεκινήσει ο Όρμπαν. Διαμορφώνονται. Ναι, θυμηθούμε το πρόσφατο παράδειγμα. Έτσι, διαμορφώνονται και ακροδεξιοί σχηματισμοί πολιτικοί που επί της ουσίας είναι φασιστικοί μηχανισμοί που φαίνονται λίγο πιο light από τη Χρυσή Αυγή για να μπορέσουν να επιβιώσουν πιο πολιτικά. Είναι πιο εμπορικές. Όπως και η Λεπέν που έχει πάει λίγο πιο μπράβο από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν πιο hardcore. Μα ήδη υπερασπίζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φύγαν από τη Λεπέν κορώνες. Και να πούμε δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό το φαινόμενο. Αναφερθούμε και στον Μπολσονάρο στη Βραζιλία και ακόμα και στον Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο γιατί η οικονομία στον καπιταλισμό και τελειώνω. Είναι παγκόσμια κρίση καπιταλιστικής οικονομίας. Εμείς αυτό που λέμε είναι ενιαία ψήφο σε όλες τις κάλπες παντού κουκουέ. Γιατί είναι ενιαία η πολιτική που δεχόμαστε επιθετικά από αυτές τις ενώσεις, από τις καπιταλιστικές ενώσεις και από τις κυβερνήσεις καπιταλιστικές, γιατί καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση αν δεν δώσει πρώτα εχέγγυα ότι πρόκειται να υπερασπιστεί τα μεγάλα συμφέροντα και μέσα στη χώρα. Θυμόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ, τα σκεψίματα στο ΣΕΒ, στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων και μετά στους Αμερικάνους πριν εκλεγεί η κυβέρνηση.
Κανένας λοιπόν δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση. Και πρόσφατα είπε ότι μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Ναι, μπράβο. Η εξουσία λοιπόν δεν είναι οι κυβερνήσεις, είναι αυτοί που κρατάνε τα κλειδιά της οικονομίας. Mm-hmm. Πίσω από αυτό. Το ερώτημα που μπαίνει είναι λοιπόν αν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματιών είναι κοινά με των εργαζόμενων. Και εδώ θα ήθελα να μου δώσετε λίγο, πολύ να, λίγο βεβαίως. Χρόνο. Εντάξει, γιατί εμείς λέμε ότι είναι ακριβώς απέναντι τα συμφέροντα των εργαζόμενων. Δεν είναι ότι αποκτάς θέση εργασίας και αφού έχει θέση εργασίας και είναι ισχυρή μια επιχείρηση μπορεί να περάσει καλά και ο εργαζόμενος. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Θα σας αποδείξω. Δεν χρειάζονται όμως και ισχυρές επιχειρήσεις για να υπάρχουν και θέσεις εργασίας. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Μάλιστα. Ότι ο καπιταλισμός που στηρίζει και συγκεντρώνει σε όλο και λιγότερα χέρια τις επιχειρήσεις και απαλωτριώνει τους μικρομεσαίους, αυτό πρέπει να το έχουμε καθαρό. Μην ταυτίζεται ο μικρομεσαίος με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, το περίπτερο και το μπακάλικο. Έτσι να είναι καθαρό αυτό, γιατί δέχεται την ίδια επίθεση που δέχεται και ο συνταξιούχος και ο μισθωτός και όλοι μας. Λοιπόν, απόδειξη είναι ότι στον τομέα που πάει πάρα πολύ καλά στη χώρα μας, που είναι ο τουρισμός, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι ξενοδόχοι, τα νούμερα. Για ρωτήστε πώς ζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Από τη μία, οι άνθρωποι που δουλεύουν στα ξενοδοχεία, και από την άλλη, πόσοι Έλληνες μπορούν να κάνουν τουρισμό, να μπουν σε αυτά τα ξενοδοχεία για να κάνουν διακοπές. Άρα, θα πρέπει να γίνει καθαρό το ότι μέσα στο διεθνή ανταγωνισμό των μεγαλοεπιχειρηματιών είναι όρος για αυτούς, για τη δική τους ανάπτυξη, να τσακίσουν μισθούς, κοινωνικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά, τα κράτη τους, οι κυβερνήσεις τους. Άρα όταν λέμε εμείς ενιαία ψήφος σε όλες τις κάλπες, κουκουέ, το λέμε γιατί το κουκουέ είναι η μόνη αντιπολιτευτική δύναμη και φωνή απέναντι στην εξουσία, την πραγματική και τα συμφέροντά της. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όλα τα αστικά κόμματα δεν τα χωρίζει τίποτα ουσιώδες. Τους ενώνει η κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της υπεράσπισης αυτής της πολιτικής που έχει επιτεθεί σε όλους τους λαούς και έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβει ο κόσμος ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είναι η μόνη δύναμη που υπερασπίστηκε 100 χρόνια και συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του σήμερα, αλλά δείχνοντάς του τον πραγματικό αντίπαλο, θα πάρει πάνω του, ναι μεν με την ψήφο, αλλά από κάτω με μια οργάνωση του λαού, γνωρίζοντας τον αντίπαλο ποιος είναι, και οργάνωση που θα μπορεί με τα πόδια στη γη και το όνειρο στον ουρανό να παλέψει πραγματικά, όχι για μόνο για το δικαίωμα του να ζει καλύτερα σήμερα, αλλά να καταλάβει και ότι όποια κατάκτηση έχει σήμερα ή μπορεί να σταματήσει κάποια επίθεση, θα είναι προσωρινό, γιατί ο καπιταλισμός είναι στο σάπισμά του. Και επειδή δεν έχω χρόνο θα πιέσω λίγο τώρα. Και γιατί δεν πείθεται γι' αυτό το ονειρικό περιβάλλον το οποίο περιγράφεται? Καταρχήν να σας πω κάτι, ότι παγκόσμια υπάρχει υποχώρηση αυτού που λέμε εμείς εργατικού κινήματος. Γιατί ο κόσμος θέλει ακόμα εργαζόμενος σε ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι έτσι, αλλά μόνο και βλέπετε ότι το πάμε δυναμώνει όλο και περισσότερο, που είναι η οργανωμένη δύναμη των εργαζόμενων, η συνδικαλιστική, εκφράζοντας τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα. Και γι' αυτό και δώσαμε και τη μεγάλη μάχη και δίνουμε με τη ΓΕΣΕ, που είναι ξεπουλημένοι συνδικαλιστές. Με όρους όχι έτσι που περιποιούν τιμή. Γιατί το λέτε αυτό? Όταν η ΕΣΥΕΑ, ξέρετε τι εικόνα είδατε? 30 μπράβους να σπρώχνουν και να χτυπάνε του Σωτήρη τον Μπουλικόγιαννη, που ανήκει στη διοίκηση του ΠΑΜΕ και της ΓΕΣΕ, και το μεταφράζεται ακριβώς ανάποδα από την εικόνα που βλέπετε. Ότι η μπράβη είναι το ΠΑΜΕ και ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης είναι ο καημένος της ΓΕΣΕ που τρώει ξύλο. Αυτή την εικόνα παραφράζουν και διασκευάζουν όλοι. Για πέστε μου,
πώς όταν η ίδια εσύ που απαγόρευσε τους δημοσιογράφους η ΓΕΣΕ να μπουν μέσα για να καταγράψει την πραγματικότητα, εσείς τρέξατε όλοι οι δημοσιογράφοι να υιοθετήσετε το ψέμα ως αλήθεια. Τα fake news λέτε. Για να. Πέστε μου, και εσείς οι ίδια τώρα αυτό μου είπατε. Ναι, γιατί αυτή την εντύπωση σχημάτισε. Βλέπετε λοιπόν πώς η είδηση μεταφέρεται στον κόσμο. Είναι δική σας εκδοχή. Όχι, δεν είναι. Η εικόνα δεν είναι δική μας εκδοχή. Είναι... Δεν είναι ότι ο Πουλικό Γιάννης μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ένα λεπτό. Δεν έχω χρόνο τώρα, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Υπάρχει και η εκδοχή και των υπολείπων. Ποια εκδοχή, η εικόνα τα λέει τώρα όλα. Να μην μιλήσουμε γι' αυτό, για την Ευρώπη θα με. Μα η εικόνα τα λέει όλα. Η εικόνα είναι αυτή έτσι όπως την βλέπετε εσείς. Όχι. Υπάρχουν είναι... και άλλες εικόνες. Ποιες? Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μιλάνε από την πλευρά της ΓΕΣΕ. Δεν μιλάει μόνο το μια πάμε. Μια στιγμούλα. Απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους να μπουν στο χώρο. Ένα. Δηλαδή η αντικειμενική να σας ενημέρωση. Πω κάτι, δεν ήμουν εκεί. Άκουσα πολλά στελέχη της ΓΕΣΕ, πολλά στελέχη διαφορετικών πολιτικών. Εμάς μας ακούσατε. Διαφορετικών πολιτικών κατευθύνσεων. Πολλά. Άκουσα και το πάμε. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα και ύβρις να ανταλλάσσονται. Δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν. Η εικόνα είναι συγκεκριμένη. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα. Από την εικόνα. Βεβαίως και από την εικόνα. Δηλαδή, παραποιώντας το ποιοι κυνηγάνε ποιον. Δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Για πέστε μου πώς είναι. Σας είπα μόλις. Όχι, για την εικόνα μιλάω. Σας είπα μόλις. Ειδική, σας είπα μόλις. Όχι, δεν ήμουν εκεί, ούτε εσείς ήσασταν εκεί. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά. Ακούσατε την εκδοχή. Ξέρετε από την αφήγηση. Όχι, τα ζω. Από την τα ζω μέσα στο σωματείο μου, τα ζω μέσα στην ομοσπονδία μου. Για την εικόνα εκείνη μιλάμε, ξέρετε από την αφήγηση. Ξέρω το πολύ Γιάννη. Από την αφήγηση λοιπόν κι εγώ. Ποια αφήγηση, βλέπω την εικόνα και ξέρω το πολύ Γιάννη. Πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο.